Η μικρή διάρκεια του βάλσου του μικρού σκύλου, όπως καθιερώθηκε και να ονομάζεται, έδωσε την αιτία να προσονομαστεί και βάλσου του λεπτού. Αυτό βέβαια είναι μόνο συμβολικό και δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να διαρκεί ακριβώς ένα λεπτό. Thank you.
Έχει εντούτοις ήδη τη σφραγίδα της ιδιοφυΐας και προαγγέλει το μελλοντικό βαθύ μουσικό και μεγάλο βιρτουόζο. Μια βαθιά μελαγχολία διαχέεται στους μελλοντικούς του μεάνδρους. Πρωτότυποι χρωματισμοί του προσδίδουν μια λεπτή μελαγχολική υφή και μόνο στο μεσαίο μέρος βρίσκουμε έναν τόνο πιο ζωηρό, λίγο πιο χορευτικό. Αν προσέξουμε τη δομή του βάλσα αυτού και την πορεία της μελωδίας, θα δούμε ότι δεν έχει πάσει σε πρώτους χρόνους ούτε επαρεστημένες νότες. Και τούτο γιατί πάρα πολύ αργότερα τη γραφή αυτή τη μεταχειρίστηκε όταν πια άρχισε να αισθάνεται την αγωνία και το άγχος της ζωής, της υγείας και του έρωτα. Τώρα ακόμα ονειροπολεί και προσδοκά. Έτσι, η μελωδία ρέει και είναι γλυκιά σαν την προσμονή της ευτυχίας, που δεν μπορεί μια μέρα να φανεί. Πριν φύγει για
το Παρίσι και σε ηλικία περίπου 19 ετών, μια εποχή που κι άλλα βάλσε ήταν το φως της ημέρας. Άλλωστε διακρίνεται αμέσως η νεανική φρεσκάδα, αλλά και μια εύλογη αναζήτηση δεξιοτεχνικής επίδειξης, που μαζί με το ζωηρό χορευτικό ρυθμό δείχνουν ότι ακόμα δεν έχει σφυριλατηθεί ο βαθύς και περίσκεπτος μουσικός. Ακόμα τον συναρπάζει η επιφανειακή λάμψη του δεξιοτεχνικού στοιχείου. Σε κάποια στιγμιότυπα όμως ήδη διαφαίνονται ενδείξεις ότι η φαντασία του έχει την ικανότητα να ζωγραφίζει με τους ήχους του πιάνου και να δημιουργεί εικόνες. Το βάλς αυτό ο Σοπέν δεν το θεώρησε ποτέ σαν αξιόλογο έργο. Δεν είναι εντούτοις κατώτερο από τα άλλα. Η δομή του είναι άρτια, με τη θυελλώδη εισαγωγή του, το δραματικό του ενδιάμεσο, την ελκυστική του μελωδία και το λαμπρό χαρακτήρα του φινάλε. Όλα αυτά θα το καταστήσουν δημοφιλές τόσο στους σπουδαστές όσο και σε διάσημους ερμηνευτές. Απομακρυνθεί από τη μουσική του χορευτικού βάλς και πατήσουμε στη μουσική του καθαρά ερμηνευτικού.